Περνάμε τώρα στον κύριο Θεοδωρό Τρίφων. Εκπροσωπεί την ΕΛΠΕΝ, μια φαρμακοβιομηχανία που δημιουργεί επί 50 συναπτά έτη. Παράλληλα, είναι και πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός εκ των στρατηγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Το βραβείο θα το δώσει ο κύριος Σπύρος Κιτανάς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αγαπητέ Σπύρο, ευχαριστώ πολύ και για την βράβευση και για το κουράγιο και τη δυνατότητα να μπορείς συνεχώς να οργανώνεις αυτού του είδους εκδηλώσεις, μέσα από το οποίο παίρνουν βήμα πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δείχνουν, και αυτό το λέμε τόσα χρόνια, δείχνουν την άλλη Ελλάδα. Δυστυχώς, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε εμπλακεί κι εμείς έναν κικαιώνα, όπου αυτή τη στιγμή οι λύσεις είναι δύσκολες και οι τοποθετήσεις είναι δύσκολες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε με ψυχραιμία, πρώτον, να αποφύγουμε το διχασμό που μπορεί να υπάρξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη μέσα στο ελληνικό κράτος, ανάμεσα σε όλους, σε όλη την κοινωνία, ανάμεσα σε εταιρείες, στους εργαζόμενους, ανάμεσα στους δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και δεύτερον, θα πρέπει όλοι, πιστεύω, να καταλάβουμε ότι ανεξάρτητα από αυτή τη μεσοπρόθεσμη πορεία, υπάρχει και επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η ελληνική παραγωγή είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος, αν και καλύπτουμε μόνο το 20% της εγχώριας αγοράς. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ενώ αυτή τη στιγμή τα φάρμακα που δίνουμε είναι κατά μέσον όρο σε έκπτωση από 60 έως 70% από την τιμή που είχαν τα φάρμακα όταν είχαν πατέντο, δηλαδή ουσιαστικά αν χρησιμοποιούνταν τα τελευταία χρόνια τα εγχώρια παραγόμενα φάρμακα, θα είχαν μια μέση έκπτωση και μια μέση ωφέλεια τα ταμεία από 60% έως 70%, παλιά ήταν 25%. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε καθυλωμένοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα για μια σειρά από λόγους. Σίγουρα ευθύνονται και οι πολιτικές αποφάσεις, η έλλειψη μάλλον μια συνολική πολιτική στο φάρμακο τα τελευταία χρόνια και βέβαια και οι πολύ κακός σχεδιασμός που έγινε κυρίως εξαιτίας έλλειψης συνεννόησης από τα μνημόνια. Δεν είναι όμως τα μνημόνια τα μόνα αυτά τα οποία φταίνε. Όπως είπα, κυρίως είναι η έλλειψη μιας συνολικής πολιτικής, η οποία ήταν το χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών, ανεξάρτητα κυβερνήσεων και προσώπων, λόγω πολλών καταστάσεων που δεν έχει νόημα να τα αναλύσουμε εδώ πέρα. Υπάρχει λοιπόν η ελληνική παραγωγή φαρμάκων, η ελληνική φαρμακομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, και καλύπτει και μπορεί να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος και της πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής περίθαλψης, εξωνοσοκομιακής περίθαλψης, σε βασικές παθήσεις, και ένα μέρος μεγάλο της νοσοκομιακής. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα λεγόμενα φάρμακα σπανίων παθήσεων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό εισάγονται, αλλά αυτά περίπου είναι το 25-30% του κόστους της δαπάνης, άρα είναι το μοναδικό σκληρό συνάλλαγμα σε εισαγωγικά, το οποίο θα χρειάζεται η χώρα, είτε σε ευρώ, είτε σε οποιοδήποτε νόμισμα, να χρησιμοποιεί, να εξάγει, για να μπορεί να έχει πλήρη επάρκεια στο φάρμακο. Όλο το άλλο 70% μπορεί να είναι εγχώριο παραγόμενο και τα χρήματα να παραμένουν Ελλάδα. Είναι λοιπόν ευτύχημα που σήμερα υπάρχει μια μεγάλη παραγωγική βάση στην Ελλάδα στο φάρμακο και ελπίζω σταδιακά και ανταγωνιστικά να μπορεί επιτέλους η Ελλάδα να καταναλώνει αυτά τα οποία παράγει και στο φάρμακο και σε άλλους τομείς. Και επίσης η ελληνική φαρμακομηχανία, όπως είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, είναι εδώ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει με επάρκεια να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού το επόμενο διάστημα. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και να μπορούμε να εισάγουμε πρώτες ύλες υλικά συσκευασίες. Και παράλληλα, τα ελληνικά εργοστάσια έχουν πολύ σημαντική παραγωγική δυνατότητα, η οποία, όπως είπα, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Εγώ λοιπόν για την επόμενη μέρα λέω ότι είναι σαφέστατο ότι καλό είναι να παραμείνει το σύστημα μέσα στην Ευρώπη και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να μπορεί να συναλλάσσεται με ευρωπαϊκούς όρους, ευρωπαϊκούς κανόνες μέσα στην Ευρώπη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να γίνει και με κανόνες που να διασφαλίζουν και την επιβίωση και ίσους όρους ανταγωνισμού για το ελληνικό φάρμακο σε σχέση με τα εισαγόμενα. Ερχόμενος τώρα στην ΕΛΠΕΝ, θέλω απλώς να πω ότι πραγματικά είμαι χαρούμενος και αυτό θέλω να μεταφέρω, ότι μέσα σε αυτή την κρίση η εταιρεία μας, παρότι είχε μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων, παρότι είχε ένα κούρεμα στα ομόλογα, τα οποία μας δώσανε για πωλήσεις του 7, το 8 και το 9 για τις πωλήσεις στα νοσοκομεία, πολύ μεγάλο ποσό,
εντάχθηκαν παράνομα στο PSI. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο κρατήσαμε, αλλά και αυξήσαμε το εργατικό μας προσωπικό. Σήμερα έχουμε 880 εργαζόμενους ανώμαλους στην Ελλάδα. Έχουμε θυγατρική στη Γερμανία με 40 εργαζόμενους και έχουμε 10 εργαζόμενους στη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ουσιαστικά τα έσοδα που έχουμε από το ελληνικό κράτος και από τις εξαγωγές μας τα έχουμε ουσιαστικά κατευθύνει σε θέσεις εργασίας. Τα έχουμε κατευθύνει σε επενδύσεις, εξυγχρονισμό ποιοτικού ελέγχου και παραγωγικών διαδικασιών. Και βέβαια και πολύ σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε πάνω από 10 διπλώματα ευαισθητεχνίας. Και τώρα οι αναπτύξεις που κάνουμε για φάρμακα για την επόμενη πενταετία είναι σχεδόν όλα αφορούν καινοτόμα φάρμακα, ελληνικές ευαισθητεχνίες σε μορφές φαρμάκων σε συνδυασμούς που θα έχουν μια τεχνολογική διαφοροποίηση για την επόμενη μέρα για την ελληνική παρουσία στην Ευρώπη, στον κόσμο και στην Ελλάδα. Άρα η ΕΛΠΕΝ κρατάει θέσεις εργασίας, επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, σε παραγωγή. Έχει μια σημαντική κοινωνική δράση, μια ανταποδοτικότητα στην ελληνική κοινωνία. Είναι σαφές ότι οι εταιρείες είναι μέρος του κοινωνικού ιστού της χώρας και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε σχέση με ενίσχυση ιατρικών κέντρων σε παραμεθόριες περιοχές. Είμαστε εκεί παρόντες. Και βέβαια όλα αυτά τα αναφέρω διότι θέλω να τονίσω ότι υπάρχει παρόν, υπάρχει και μέλλον και υπάρχει και ελπίδα. Εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το περάσουμε, είναι πρόσκαιρο. Υπάρχει δυνατότητα τεχνογνωσίας σε ελληνικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στο φάρμακο. Και θέλω να πιστεύω, κύριε Κτενά, ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμη περισσότερο εδώ, πιο δυνατοί, με εξαγωγές, με έρευνα, με θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.